Καλησπέρα σε όλους από το γήπεδο Ανδρέας Παπανδρέου. Μόλις τώρα εκκίνησε και η τελευταία αναμέτρηση εδώ και για εκεί 26 Μαρτίου. Και χωρίς να το πολυσκεφτούν, οι Χούντα ανοίγουν το σκορ με τον Σιφνιό για το 2-0. Είναι, όπως καταλάβετε, ένα παιχνίδι για τη Master League. Είναι δύο ομάδες οι οποίοι είναι από τις πολύ καλές ομάδες της κατηγορίας. Έχουν περάσει και δύο στα play-off. Αν κατανοείτε πως θα τα δώσουν όλα στα play-off, εκεί θα κρυφθούν όλα. Θα κοιτάξουν ένα φαινομενικά εύκολο γαλάτι. Οι Σάξ πήραν το rebound. Και τον Οικονόμου θέλουν να τρέξουν. Οικονόμου χωρίς να ανταλλάξει πάσα, όμως δικαιώθηκε. Εξαιρετική ατομική ενέργεια. 2-2. Μασουράκης. Δυναμικό πέρασμα, στοχή. 2-2 παραμένει. Εδώ να πούμε ότι και οι δύο ομάδες έχουν τις αξίες τους. Είναι κάτι σαν φιλικό το παιχνίδι, καθώς σαν αφότερες οι ομάδες, σας είπαμε ότι θα δώσουν τα πάντα στα play-off. Σέρμπολ, από τον Σιχνέο. Σουτ εκτός ισορροπίας, εύστοχο, από τον Διαμάντη, 4-2. Μίνι σερί για τους Μιλγουόκι Σακς, 4-0, και πέρασαν μπροστά. Θα περάσει με τον όγκο του. Το φλότερ είναι άστοχο. Δεν μπορούσε εκεί να πάρει το κουμπί πάνω του Στεφόπουλος. Και τρέχουν οι Σάξ. Ωραία εκτέλεση, πάρα πολύ όμορφη εκτέλεση από τον Καζά. 2-6. Σαν να πήρε ο Πετράκος την μπάλα, αλλά το έχισε. Στεφόπουλος το έχισε στο rebound. Τελειώνει τη φάση. 4-6 για τους κουπικά γηπέδου. Κατευθείαν ο Σαρίς δεν τον πολύ σκέφτηκε, όμως δεν νομίζω ότι είναι μια δυνατή επιλογή. Η μπάλα βρήκε μόνο ταμπλό. Κατευθείαν συγκεκριμένη από τον Διαμάντη και αυτό. Πολύ όμορφη ενέργεια από τον Σιχνέο, αν είδα καλά, δυναμικό πάτημα, 6-6. Κάπως περίεργο επιθετικό rebound για τον Μαύρο Ιδί, όμως
περίεργο, ξεπερίεργο το καλάθι. Μπήκε 6-8. Για τρεις, αστοχός. Τον Γάτσιο να μην στοχίσει στην πλειοματική βολή. 16 το σκόρι, 6 πέσει που θέλετε. Σαρί, δεν το σκέφτεται για 3. Είναι πάλι έστοχος από 45. Συχνέως από δίψον βολών. Από εκεί, 8-10, ωραία εκτέλεση. Κάτσιος είναι μόνος του, από την εσωτερική. Μαυροϊδής. Από τον νόμο τώρα, τελειώνει η επίθεση, 5 δευτερόλεπτα. Αζάς, στόχισε, καλή άμυνα από τους Χουντ. Συχνέως, ξανά σταματάει με ταμπλό. Τεκάρι, βρήκε την μπάλα. Κονόμου για τον Διαμάντη. Για τρεις, είναι άστοχο. Για λογαριασμό των Χουντ. Και συγκεκριμένα από τον Πετράκο. Στο φόπλος που πήρε τον Ιβάνο Καθώς ο Μαυροειδής αστόχησε. Είναι όπως βλέπετε αρκετά χαλαρό το παιχνίδι. Σουτ για τις ώρα από τον Μασουράκη, είναι έστοχο. 11-10. Και οι δύο κότς και ο Πατσάκας και ο Κυρισόπουλος δεν βλέπω να παίρνουν και πολλά time out. Δύσκολη ενέργεια εδώ από τον Γάτσιο μπροστά στον Κοπουλό. 11-12. Ωραία δημιουργία από τον Μασουράκη. Στο φύγκος όμως 10 πρώτος για τελειώσει στη φάση. Οι χούτσες που κάνουν να μην εξέσπασουν όσο τελείωσε το τελευταίο 1,5 λεπτό, 16-12. Το νόμο για τον Καζά, ο οποίος δίνει και ελεύθερη διάβαση. Μπάλα δεν του κάνει το χατήρι, αστοχή. Δάτσος εκεί τώρα μπλέχουν στις λιγάδες. Στεχόπλος του τον φιλοδότησε με μια μεγάλο πέτσι τάπα. Σαρίς, τυχνές, τυχνέος, άστοφος. Τώρα έχουμε το τελευταίο του συνδυασμού Ισάκ. Ο νόμου, ο Γάτσιος, ξανά, στοχός.
Δεν του πήγε καλά τις τελευταίες προσπάθειες, δεν έκανα το καλάθι, κρίμα. Σαρίς, συζήτηση, στόχισε, κοιτάει για φάουλ όμως δεν νομίζω δεν ήταν τίποτα. Μαυροειδή σου τα αργιά, τρεις. Κρυστάλ χαμένων για στο φόνο σου και έχουμε στα τελευταία λεπτά. Κέρδισαν η Χουντ με τον Πετράκο. Έτσι ο Πετράκος 17-10. Θετικό ριμπάδο από τον Στεφόπουλο. Πετράκο, το καπολάβι, αγγελ σκόχισε, παραμένει το 17-12. Έστοχη εδώ η Σάξ. Όμορφη εκτέλεση 17-15. Και τελευταία επίθεση της πρώτης περιόδου. Συχνέο, σουτάρι. Κακή ενέργεια, πολύ κακή ενέργεια. Κάποιος από την ομάδα του θα δεχτεί ένα εύκολο lay-up. Μπορούσε να κρατήσει την μπάλα στα χέρια του και να μην δώσει δικαίωμα στον αντιπάλου για να έχουν άλλη μια επίθεση. Time out για τους Χουντ για να τα πούνε για την τελευταία επίθεση με 3-1 για το τέλος της περίοδου. Για να δούμε τι σκάρω σε coach Πατσάκα στο τελευταίο επίθεση. Σαρίς από τη γωνία για 3-4! Buzzer beater 20-17. Βγήκε η κουμπίνα, βγήκε το screen στον Σαρί, ο οποίος ευτόχισε 20-17, είπε το Χουντ, τέλος πρώτης περίοδου. Επιστρέψαμε στο δεύτερο δεκάλεπτο. Στο αναμέτρηση Μιλγκότ Χουντ με Μιλγκότ Σάξ 20-17. Με το buzzer beater Σαρί στην πρώτη περίοδο. Μασουράκης τώρα έχει μπάλα. Λούκας, ο Σαρίς ξανά για 3, 2-2. Ξεκίνησε με 0-3 τρίποντα και τώρα σαν να βρήκε το χέρι του. 23-17. Αυτή είναι η δουλειά του, σνάιπερ είναι ο άνθρωπος. Πήγε και ο Φωτόπουλος για τους Σάξ, ο οποίος σουτάρει, αστοχή. Από εκεί αλλάζει χέρια για τους Χουντ. Πάλι ο Σαρίς για τρεις από πάσα του άνοιγα καλά του Μασουράκη, όμως αυτή τη φορά στόχισε, βγήκε όμως το σύστημα. Πάμε
Σάξι έχουν χάσει λίγο τον επιθετικό προσανατολισμό τους. Ωραία κίνηση εδώ από τον Λουκάς, πάρα πολύ όμορφη ενέργεια. Πέντε-δεκαεφτά. 8-0 σερί για τους τυπικά γηπεδούχους. Κοτόπουλος. Έχει Μαγανέλη ο οποίος αστόχησε, όμως ο Μαυροϊδής σκόραρε. 25-19. Είναι μια ωραία διείδηση, όμως δεν είναι κατόπιση να τελειώσει τη φάση. Προειδής. Ξαφνικό εδώ τρίποντο από τον Διαμάντη, αν είναι καλά. Εδώ όμως οι Χουλτ τιμωρούνε. 27-19. Μίλησε δίψε σκορά στην προηγούμενη επίθεση. Έχει μια ώστε πιο συγκεντρωμένη. Αυτό το εδώ, δηλαδή ζητήσα από τον Μασουράκη, όμως δεν κατόπισε να τελειώσει τη φάση. Ο ρυθμός νομίζω ότι θα η Σάξ, το φαίνεται. Λοιπόν, τώρα έχουν την ευκαιρία να περάσουν για πρώτη φορά με δυσκολία. Διαφορά μπροστά, ωραία πάση στον Λούκας, μύρο πάσα από τον Πετράκο. Όσοι παίξουν και σε δύο βολές. Στάρι τον Λούκας, αν είδα καλά. Πολύ δύσκολη ενεργειακή από τον Οικονόμου. Τον έκανε νομίζω εκεί ο Φωτόπουλος με την πάσα του. Στάρι είχε κάνει ωραία πάσα. Πετράκος, Ρώστε. Κάτσε στον αέρα μας να σκέφτησε. Καλά με τον Καζά, δεν έχει κάτι το... δεν έχει κάτι το σοβαρό ευτυχώς. Εδώ
Καλά, πιστεύω θα αντικατασταθεί. Θέση του μπήκε ο Γάτσιος. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι το σοβαρό για τον παίχτη, καθώς ακολουθούν και τα σημαντικά παιχνίδια των play-off για την άνοδο στην Elite League. Το δύσκολο και έχασε το εύκολο. Άτσιος, ίσως να είναι και κίνδυνος, Κωτόπουλος, ωραία πάσα, μου βοηθούς αστόχησε. Μίλησε τους πήρε το rebound. Μασουράκης, Σαρίς. Ξαφνικό τρίποντο. 3 βολές για τους Milwaukee Bucks, που θα εκτελέσει ο Οικονόμου. Πολύ ξαφνικό τρίποντο, δεν το περίμενα για να πω την αλήθεια. Βρήκανε ξανά τον τρόπο που θα καλαθίστελα ύστερα από ένα διάλειμμα περίπου 1,5 λεπτού. Σταυροειδής. Ο Γράτσιος θέλει να παίξει με πλάτη, θα παίξει με δύναμη, goal foul. Το πραγματικά έπαιξε εδώ με τον Λούκας, 29-24. Μόνο στον δημιουργό για 3, αστοχός. Φαίνεται ότι για το τεχνικό τίμο θα ρίσει έχει να εκτελεί όποτε θέλει. Σαρίς, ξανά για 3, ξανά στο Σαρίς. 4 συνεχόμενα τώρα δεν πέσανε στο Σαρίς και νομίζω έχει 2 στα 7 ή 2 στα 8 για την ώρα. Μιλής έτσι εδώ έκανε το φάουλ, θα τους πίεσε το ρηκονό μου. Ειδικό για τους Σταξ, οικονόμου, περίεργο. Εύστοχο όμως, 29-28. Ωραία κομπίνα,
άστοχος για να μπορούσε να πετύχει το καλάθι, όμως και είσαι το δικαίωμα για δύο βολές. Κάνει 30-34. Νέος, ξανά αυτός. Το κάνει όμορφη ενέργεια για το drive του. Γενική προσπάθεια όμως. Πάσα, γάτιος, αστοχή κι αυτός. Παρίς, εξυπνή πάσα, πονηρή θα την έλεγα, Μαρκουτάκης. Θα πήγε το κουφάουν, θα κερδίσω με το δικαίωμα για δύο βολές. Thank you.
31-34. Τη μία πολύ εύκολη στο μόνο μαθουράκι. Κάποιος, δεν έχουν φύγει μπάλα. Από το ειδί, στο νόμου. Καζάς ξαναμπήκε στο παιχνίδι. Και βλέπετε με πόση ευχαίρεια σκοράρει. 31-36. Νέος, Λούκας, Αρίς. Μασουράκης, το λαθούν προκλητικά, στοχή. Κονόμου στο rebound. Κάποιος, goal foul, 31-38. Ωραία ενέργεια, δυναμική. Ξεχασμένος εδώ ο Σαρίς. Θα πετύχει το καλάθι, θα κερδίσει όλες τις δύο βολές. Μια βολή αυτό έχει ο Σαρίς, τελευταία επίθεση για το πρώτο ημίχρονο. Για να δούμε ποιος θα πούμε λίγο ψάξ, τελευταία του επίθεση. Βαϊδής, Οικονόμου. Καζά, στο φύγει μπάλα. Ένα ακόμα δύο δεύτερα. Του Μιλίσεβι. Τρία του Λαρικά Ρασουτάρι. Τα 2-38 στο ημίχρονο ανάμεσα στους Χουτ και στους Φίγο Ξάκ. Λοιπόν, ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου στο επίσημο παύλα φιλικό μάτς ανάμεσα στους Σκουτ και τους Μιλγκόκι Σακς. Φιλικό το λέω καθώς, ξαναλέω ότι και οι δύο ομάδες έχουν εξασφαλίσει την είσοδό τους στα play-off με διακύδευμα ή μεγάλο στόχο την άνοδο στην Elite League. Εδώ σκόραραν γρήγορα οι Hoods με εκτελεστή τον Πετράκο, 34-38, και έχουν ήδη επίθεση καθώς οι Σάξ έκαναν ένα φθηνό λάθος. Αλλά τους το επιτρέπει ο αγώνας και η σημασία του να κάνουν λάθη χωρίς έτσι αρνητικό αντίκτυμα. Στεφόπουλος γύρισε όμορφα, ο δεν κατάφερε να πετύχει το καλάθι. Καζάς, περάσει. Έκανε και ένα μίνι σπάσιμο της μέσης, όμως η μπάλα δεν κατέληξε στο καλάθι. Λίσεβιτς χωρίς να προσπαθεί. Ο Κόπουλος τώρα κατέβασε την μπάλα για τον Σάξ. Σουτ για τρεις από τον Διαμάντη, είναι άστοχος. Λούκα στο rebound. Νέο, το αγαπημένο του παιχνίδι, το drive. Δεν το έχουν πάει το drive καθόλου το νέο σήμερα. Αντίθετα το σουτάκι από τα 4 μέτρα του πάει και του παραπάει, 36-38. Ζάς, θα περάσει. Κάτσιος, αστόχησες, νέος και νομίζω έχουν μείνει με μεγαλύτερη ενέργεια στο παιχνίδι. Μιλίσεβιτς, δεν το σκέφτηκε, το σούτ από τη γωνία μου, αστόχησε. Ζάς, το έτσι θέλω, πολύ όμορφο καλάθι. Thank you.
30. Νέο σχέδιο το φάουλ. Δεν υπάρχει όμως ακόμα δικαίωμα για βολές. Νούμερο 63, 3 φάουλ. Μπράβο, Άρη. Το συνεχόμενο άστοχο σουτ. Ζας για τον Αφροϊδί, το οποίο δεν είναι και το καλύτερο πράγμα που θα σουτάρει. Για τρεις, εύκολος από τον Διαμάντη. 36-43, ανταπεξέρχονται τις πίεσεις των φουτ. Ισακς. Τράκος, Τεχόπουλος, αριστερός. Είναι λίγο και τυχερό εδώ το καλάθι του ψηλού, 38-43. Νέος, τον λεγόμενο κόμμα του Κόους, 40-43. Είμαστε ο Γανέλης, ο Καζάς, ο Γιουρόστε, καλάθι και φάουλ. Όμως το καλάθι, παρακολουθούμε το καλάθι, 40-45. Άμυνα από μπροστά από τον Διαμάντη, Καζάς, play-up 40-48. Μείνει σε 5-0 για τους Σάκς, νέος, περίπου κοντά από τον Λες, 42-48. Νέος, Λίσεβιτς, Τράκος, έλεγε στον αέρα και στο φάουλ, δύο βολές. Διαμάντη 44-51. Και το σβλίσσι το Διαμάντη με τα εξωτερικά του σούτ σε αυτήν την περίοδο. Ball foul εδώ από τον Τετράκο. Δυναμική κίνηση 46-51. Ωραίο θέμα παρακολουθούμε στα τελευταία λεπτά. Εδώ η Σάξ. Φουτ. Φουτ. Ξανά από
από τον Πετράκο. Δεύτερο συνεχόμενο καλά. Κατηρήσε μια βολή. Δεν νομίζω ότι έχουμε time out. Ο κύριος Κυρτσόπουλος, ο coach Κυρτσόπουλος. Ναι, time out. 49-51 με 4-23 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Είχαμε ένα τεχνικό προβληματάκι με την κάμερα, όμως λύθηκε. Ο Πετράκος δεν κατόρθωσε να εστοχίσει στην συμπληρωματική βολή. Άρα το 49-51 παραμένει και σε άμυνα ζώνης 3-2. Η Φουτ, τελειώνει ο χρόνος, οικονόμου, υπόγειο λεϊά, πάστοχο. Συγνέως, σε κατάσταση δεύτερος εμφυλιασμού, θα περάσει 51-51. Σοφάρις για τους Φουτ. Ωραίο παιχνίδι, ανάμεσα σε δύο πάρα πολύ καλές ομάδες. Οι οποίες θα τα δώσουν όλα. Με τον προβιβασμό στην κορυφαία κατηγορία στο μπασκετάκι. Καζάς, η ζώνη φαίνεται να έχει μπερδέψει για την ώρα του Σάξι, οι οποίοι δεν κυκλοφορούν από τον άνθρωπο την μπάλα. Καζάς εδώ θέλει μπάλα από τον από τον Στεφόπουλο. Εύστοχος εδώ ο Καζάς, εντυπωσιακό τρίποντο, 51-54. Ψυχολογικά θα δώσει αυτό ένα boost στην ψυχολογία των Σάξ. Τώρα θα κάνει τη διείσδυση, διαμάτης για τρεις. Είναι άστοχος. Νέος, Μιλίσεβιτς, ο Λούκας. Πολύ καλή πάσα στον Στεφόπουλο. Μετά ήταν η πάσα. Όχι η καλύτερη δυνατή επιλογή. Βαρύς, Πόπουλος, μακριά από το κεφάλι. Ωραίο χουκ όμως. Πολύ μακριά, περίπου από τα 5 μέτρα, αλλά Γιώργος Κρίλος το έλεγα, 53-54. Μπορεί να θεωρηθεί η αιρεσουλία αυτό που μόλις είπα. Είπα όμως για το στυλ. Ο Πόπουλος, οικονόμου εδώ πολύ φιλοδοξή πάσα στον Καζά. Την είχε διαβάσει από τον Φουτ, με συγχωρείτε. Κατοχή για τους τυπικά γηπεδούχους. Τράκος, Πόπουλος. Νέος, δύσκολο σουτ, την μπάλα μου την κάνει και αυτήν ούτε χατήρι. Δεν κατέληξε στο καλάθι. Thanks.
Νέος από την πάσα του Λούκας, άστοχος, Τεχόπουλος. Γεια σας, αυτή η ομάδα. Υπομονή εδώ η Σάξ. Χαρίς και ίσο την μπάλα. Θα κάνουμε σούτ, το διαμάντι σούτ, είναι άστοχο. 55-56, αυτό είναι το σκορ και της τρίτης περίοδου, άρα πάμε για ένα grand finale, τέταρτο δεκάλεπτο, το οποίο περιμένουμε άπαντες με περίσσια ανυπομονησία. Τελευταία 10 λεπτά στο παιχνίδι, η ζώνη για τους φούτμπουλ της υγειάς μας συνεχίζεται, η Σάξ αλλάζει την μπάλα στην περιφέρεια, ο Καζάς για 3, ευστοχώς, 55-59. Και δείχνει και τον πάτο το φούντο ο Καζάς, όχι όμως με που έρχεται με επιθετικό τόνο, με φιλικό, καθώς και δύο μάτες είναι, τα έχουν πολύ καλά μεταξύ τους, τα έχουν βρει που λέμε. Ο Νόμου ξανά για 3, είναι άστοχο. Τώρα ο Σιχνιώσος θα εκτελέσει για 3, θα αστοχίσει. Λούκας κλέβει, πρέπει να δώσει ο Σιχνιώσος την μπάλα, νομίζω άργησε, έπρεπε να δίνει τόσο πιο νωρίς. Θα το πάρει, θα αστοχίσει, άμα το σκέφτεται πάρα πολύ σύντομα θα αστοχίσει κιόλας. Διαμάντησα πολύ μακριά σου, ο Διαμάντης 55-62. Λούκας. Η ενέργεια εδώ δεν ήταν λίγο λογική αυτό που έκανε. Καζάς. Ο Νόμου θα σουτάρει με τον ψηλό. 55-65. Το 55-56 γίνεται γρήγορα 55-65. Τρία συνεχόμενα τρίποντα για τους Σάξ. 0 εμπαθητικό στην άμυνα. Να είδε κάποια διαφορά. Νέος, αστοχή, πως Πατσάκας θα πάρει κάποιο time out, δεν ξέρω. Δεν βλέπω πάντως να κοιτάξει την γραμματεία για να σταματήσει κάπως το ρυθμό ο Σάξ, διαμάντησε ξανά για 3. Τρίποντο, 58-65. Λέτε να έχουμε τώρα απάντηση από τους καγιπεδούς τα συνεχόμενα τρίποντα των Σάξ. Πέρασε ο Καζάς, όμως θα μοιάσανε το τελείωμά του. Μασουράκης, Πετράκος, ο Σαρής περιμένει για να τον μπουμπουνίσει. Πολύ καλύτερο και το τρίποντα ήταν αυτό.
και time out από την Τσακό Πατσάκα. Αυτό το είπαμε πριν, 38-35 με 6-36 για το τέλος του αγώνα. Ξεκίνησε πάλι το παιχνίδι. Σάξι για κύριο Σουκολό Μαστόσισαν. Μαστουράκι, Μπάου. Σαρίς. Ανάστοχος. Κανέλη, κάνει το 58-67, έστοχος! Ο Σαρίς, αν είδα καλά, 61-67. 5 τελευταία λεπτά για να δούμε τώρα ποιος είναι. Μάτσο, δεν έχει πολλά. Καζάς εδώ και είναι το φάουλ. Για τρεις, εύστοχος. Ο Φωτόπουλος, 61-70. Προτείνουμε δύο μάζες δεκαλύτερα. Δεν σκοράζουμε με δίποτα. Θέλουμε μόνο από τη γραμμή του τον 6-75. Σαρίς. Άστοχος τώρα. Ο Νόμου. Ο Νόμου όρημα. Δεν εκβίασε για να προσπάθειο στον εφηβιασμό. Τυχερό τρίποντο με ταυλό από τη γωνία, 61-73. Βλέπετε να ξεκαθαρίζει σιγά σιγά η υπόθεση νίκη, για να δούμε. Τεχόπουλο, Παστουράκης και το φάουλ. Πολύ προσπάθεια, ζητάει κεφάλι που δεν νομίζω να ήταν. Ήτανε νομίζω ακρίβεια στο αντιπαλό του. 4-6-7-3 για τους Σάκς. Φωτόπουλος ξανά για 3. Δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο με ταμπλό, παρακαλώ. Αδέκ ταμπλό που λένε και οι Γάλλοι. Φοβερό, αυτό δεν το βλέπω να σε κανένα γήπεδο στον κόσμο. Στεφόπουλος. Άτσαλο του τελειωμά του, θα γυρίσει, θα τελειώσει η φάση, 63-56. Στόπουλος. Λίγο λεπτά κάνει βήματα, όμως έδωσε τον οικονόμου, για τρεις. Άστοχος. Τα τελευταία 4 λεπτά σκοράν μόνο με τίποτα η Σάξ. Το χαζάς αυτό θέλει λίγο, αν και... Ναι, αυτό θέλει, θα κάνει και αυτός με τσιάδο τρίποντο, είναι άστοχο. Το λοιπόν όμως θα το πάρουν οι συμπαίκτες και συγκεκριμένα ο οικονόμου. Ανέζει, θα κάνει και αυτός ένα σούτ για τρεις, είναι άστοχος. Δεν θα γίνει κάτι εμείς εδώ τον κουλ. Γράση, θα κάνουμε το κλέψιμο η Κουλ. Τράκο, Σαρίς. Τράκο, το Σαρίς. Το σπίτι, καλή σκέψη από τον Πετράκη. Δεν θα ευδοκιμήσει αυτή η προσπάθεια. Φύγει
2 και 10 για το τέλος της αναμέτρησης. Ξεκαθαρίστηκε η υπόθεση νίκη. Εντάξει, ήθελα περισσότερο, το έτσι ήταν περισσότερο. Και ήταν και πιο έτσι και από το τρίποντο. Οικονόμου, δύσκολο σου, εύστοχο, 63-78. Κόπουλος, Καζάς. Διαμάτης από τα 8 μέτρα, αστοχός. Μασουράκης θα κάνει το τρίποντο και άλλο θα κάνει καθώς ήταν ελεύθερος. Άστοχος. Στιγμές στο παιχνίδι μας. Κανέλης, Ράτσιος, παιχνιδάς φαντάζομαι, ναι, με το δυναμικό του παιχνίδι, αστοχή, πάρει το εξωτικό rebound, θα βιαστεί όμως το κλέψιμο, Σαρίς. Συγγνώμη, δεν ξέρω γιατί το σηκώθηκε, Πετράκος, Μασουράκης, όλοι ψάχνουν το Σαρί για το τρίποντο, αυτός είναι και λίγο κουρασμένος, αυτό λέει η γλώσσα του σώματος. Και 38 δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα. Από τον Γάτσιο όμως δέχτηκε το stop, 30 δευτερόλεπτα. Διαμάντης, Γιατρής, Λέρμπολ, Γάτσιος πήρε το first rebound και κέρδισε τις ίσως τελευταίες βολές στο παιχνίδι. Και δεν θα γίνει επίθεση, 63-78 ή μην λίγο ψάξει να πάμε μια σπουδαία νίκη. Ο Ήτρουπους που δεν αλλάζει συνταρακτικά τους στόχους τους, η Χουτ το ίδιο θα ήδη σκέφτονται τα σημερικά παιχνίδια στα play-off αλλά και στο κύπελο όπου και αυτή η διοργάνωση. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Παρακολουθούμε ένα πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι και τα σπουδαία θα τα πούμε κάποια άλλη μέρα. Σπουδαία εννοώ παιχνίδια. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.